Εντάξει, εμείς σίγουρα είμαστε με το αποτέλεσμα πολύ ευχαριστημένοι. Αναδιαστήματα και τυχεροί, γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε αρκετές ευκαιρίες. Από την άλλη, από τους παίχτες που είχα και στη διάθεσή μου, γιατί ήταν πολύ εκτός λόγω τραυματισμού, ένα μεγάλο συγχαρητήριο για τους παίκτες μου, για το πάθος, για τα τρεξίματα που κάνανε. Από την άλλη, το μόνο που εκεί θα μπορέσαμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, ίσως, που okay, μπορεί να μην ήταν δίκαιο, αλλά θα μπορούσε να γίνει αυτό, έχει να κάνει με τις αντεπιθέσεις μας και με τις ευκαιρίες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που δεν τις τελειώσαμε και τις χαραμίσαμε άσκοπα. Σίγουρα, ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερες ευκαιρίες. Από την άλλη, δεν τις εκμεταλλεύτηκε και εκεί πέρα πολλές φορές το ποδόσφαιρο τιμωρεί. Και θα ήθελα να παίξουμε τις αντεπιθέσεις καλύτερα, να κάνουμε καλύτερα τελειώματα, ώστε να πετύχουμε κάποιο γκολ. Δεν έγινε αυτό. Πέρα από αυτό, είμαστε ευχαριστημένοι με την ισοπαλία. Παρόμοιο, αν και σίγουρα θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές, αλλά η εικόνα του παιχνιδιού σαν εικόνα δεν θα αλλάξει, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, πολύ περισσότερα από εμάς. Οπότε εμείς θα ακολουθήσουμε τον ίδιο στόχο και το ίδιο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να ανοίξουμε τους χώρους. Από την άλλη, σίγουρα ό,τι έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, σίγουρα θα περιμένουμε και κάποιες αλλαγές και από τον Παναθηναϊκό, ίσως και από εμάς όμως, γιατί ως την Κυριακή θα επιστρέψει ο ένας ή ο άλλος. Ο Λεωζίνιο έχει το γνωστό πρόβλημα στη γάμπα, που τον ενόχλησε μετά το παιχνίδι και μέσα στη βδομάδα. Είναι μαζί μας. Ελπίζω να είναι καλά ως την Κυριακή. Αυτό θα το δούμε όμως στις επόμενες μέρες. For sure, was a game that we wanna win from the first to the last minute, and we try to do this also with the right behavior. But for the second time in a row, we created a lot of chances, and we didn't manage to win. About I'm very happy about the young player, about Migos, because to be his first game in the first squad is he played with personality. Sorry, you have to translate. Προσπαθήσαμε από το πρώτο λεπτό να πάρουμε την νίκη και το προσπαθήσαμε να το κάνουμε με το σωστό τρόπο αυτό. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι δεν καταφέραμε να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και ικανοποιημένος από την προσπάθεια του νεαρού ποδοσφαιριστή του Μίγκου, γιατί ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκε. And the difference with the game of Veria that was that there in the last 25 minutes we mentally we stopped to play. This time this didn't happen, and so I say to the player this time that to don't create a bad psychology, because it's only a moment. When you build around 25-30 chances to in two games, it's only an unluck moment. The problem is when you don't create chance. So I'm sure that, I hope, coach, that from Sunday we start to find the way of the goal. Η διαφορά συγκριτικά με τον αγώνα κόντρα στη Βέρεια ήταν ότι στο προηγούμενο παιχνίδι, στα τελευταία 20-25 λεπτά, ήμασταν εκτός αγώνα ψυχικά και από θέμα νοοτροπίας, ενώ τώρα αυτό δεν συνέβη. Είπα στους ποδοσφαιριστές μου ότι δεν πρέπει να τους πάρει από κάτω ψυχολογικά το γεγονός ότι δημιουργήσαμε 25-30 ευκαιρίες στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δεν σημαίνει ότι, απαραίτητα ότι αυτό είναι μια αποτυχία. Ελπίζω από την Κυριακή, συγγνώμη coach, γι' αυτό, ότι θα βρούμε το δρόμο προς τα δίχτυα και τις νίκες.
σκοπεύει να κάνει κάτι στην προπόνηση, ίσως έξτρα ασκήσεις με τελειώματα, για να βρει ο ομάδα τον δρόμο προς τα δίχτυα, γιατί είναι κάτι που δεν το συναντάμε συχνά σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Yes, the, of course, everything could be improved, and we will focus on this, but most for the psychology, not because you make two training more and Rinaldi or Ibarbo will score. It's most for the confidence with the goal sometimes, because also Rinaldi, that is, of course, he didn't play for a lot of time, but we know that he's very good in finishing. So we will work on this profile, but more for the psychology and not because they will improve in 2 days or 3 days. Σίγουρα όλα τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν, αλλά με 2-3 προπονήσεις παραπάνω δεν μπορείς να βελτιώσεις τα τελειώματα, ας πούμε, για το πώς τελειώνει ο Ρινάλντι ή ο Ιμπάρμπο. Είναι περισσότερο ψυχολογικό το κομμάτι, να σκοράρουν δηλαδή και να νιώσουν καλύτερα στο ψυχολογικό σκέλος. Ο Ρινάλντι δεν είναι ότι δεν έχει καλά τελειώματα, είναι θέμα ψυχολογίας. Με 2-3 προπονήσεις δεν αλλάζουν τόσο εύκολα όλα αυτά τα πράγματα. Στα τελευταία παιχνίδια, ειδικά στα δύο τελευταία, οι παίκτες του Μονακό έβγαζαν πολύ μεγάλη πίεση. Και αυτό φαίνονταν και στα τελειώματά του. Κουβαλάνε μια πίεση. Παρότι σήμερα έπαιξαν πολύ κόσμο, εσείς δεν ήταν στην Βέρεια, αλλά όλη η ομάδα κουβαλάει μια πίεση. Αυτό πώς μπορείτε να το πω αποκορδίσετε, γιατί δεδομένου ότι ακολουθεί μια σειρά αγώνων που θα κρίνουν πολλά και στην Ευρώπη. Yes, of course. I say this with respect, of course. We are Panathinaikos. You play under a little bit of pressure. Everyone have a little bit of pressure. The coach, because our shirt is not normal shirt. It's Panathinaikos. So if you come from 1 week that you make two draws, in not maybe that you deserve to win, one in Veria, one in Standard, and you lost at home, of course, could be. And then, minus after minus, if you show the images, every chance is three players like this. So we know that we play a little bit of pressure, but this is the difference to play in Panathinaikos and maybe to Heracles, with respect, of course, because the pressure on us is different. We have to win, and so my players know this, and we have to face up in good way, of course, because it's. Pressure calls personality, so we need players with personality. Ναι, από την άλλη βέβαια ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δεν έχει μια συνηθισμένη φανέλα, οπότε πρέπει να μάθει να ζει με την πίεση. Όλοι έχουμε πίεση και ο προπονητής έχει πίεση και οι ποδοσφαιριστές έχουν πίεση. Όταν προκύπτουν ανεπιτυχή αποτελέσματα σε ρή, όπως έγινε στα μάτς με την Σταντάρ και τη Βέρεια, που θα μπορούσε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ήταν καλύτερος, αλλά δεν πήρε τα αποτελέσματα που περίμεναν όλοι. Και έρχεται και άλλη μία ισοπαλία εντός έδρας, προφανώς αυξάνεται η πίεση, αλλά αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να ζουν στο Παναθηναϊκό όλοι. Είναι η διαφορά μας μια ομάδα σαν τον Ηρακλή, για παράδειγμα, ότι η φανέλα του Παναθηναϊκού είναι πολύ βαριά. Πρέπει να το διαχειριστούμε. Η πίεση χρειάζεται προσωπικότητες. About the, we analyzed this with the fitness coach and with the doctor, and we recognize this in, of course, in one problem could be the difference of the surface that we had in our training ground, and of course it's something not expected, but we put the focus on that due to the similar. The three in a row with the similar the biceps. So before Koulibaly, then Samba, Zeka, and Ledesma was the same structure of the, and we changed the surface texture. Is one is soft and one were different, and this could be one. The other, of course, is that for some players like Samba, he didn't play for a lot of time. Like Ledesma, also came from.
six months, 7 months, he played 5 games in Brazil. So he, to start to play a lot of games. Also Koulibaly totally changed his way to train, because in Platanias maybe he made 1 or 2 games for a week. And so, but of course it's not easy to say a clear motivation. Of course, we, with the doctor and with the fitness coach, we try to don't repeat this kind of problems. Κάναμε μια ανάλυση πάνω σε αυτό με τον γυμναστή και τον γιατρό. Ένας λόγος είναι ότι είναι διαφορετικές οι επιφάνειες των γηπέδων που προπονούμαστε το τελευταίο διάστημα στο Κοροπή. Μία είναι πιο μαλακή, άλλη είναι λίγο πιο σκληρή. Αυτό, ας πούμε, εξηγεί και το γεγονός ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Κουλιμπαλή, ο Ζέκα, ο Σάμπα έχουν παρόμοιους τραυματισμούς. Απ' την άλλη, υπάρχουν και ορισμένοι. Η δεύτερη εξήγηση είναι ότι ορισμένοι ποδοσφαιριστές όπως ο Σάμπα, που το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες δεν έπαιζε πολύ, ο Λεντέσμα, που στη Βραζιλία είχε παίξει 5 παιχνίδια μέσα στο διάστημα 6-7 μηνών, ο Κουλιμπαλή, που άλλαξε τελείως τον τρόπο προπόνησης, αυτοί παίζοντας πιο συστηματικά, σίγουρα δημιουργήθηκε καταπώνηση στον οργανισμό τους. Αλλά είναι κάτι το οποίο εξακολουθούμε και το συζητούμε με τον γυμναστή και τον γιατρό για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση. Of course, starting from Sunday, we have immediately to back to win in the league. And as you said, Thursday will be crucial game for Europa League. Also, if up to now is very difficult, because we have for Thursday also we have Villafranca, Barnet and Nuno Reis is not in the list, so will be not easy to build a team, but for sure. For sure, we'll go in the pitch a good Panathinaikos, and of course we want to face up better as possible the match in Skariskakis, because we know very well that is the most important game of the season. Όπως είπατε και εσείς, έχουμε μπροστά μας δύσκολα κρίσιμα παιχνίδια. Την Κυριακή πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά στο πρωτάθλημα με νίκη. Την Πέμπτη έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Ευρώπη. Εκεί έχουμε κάποια προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, γιατί ο Βιαφάνιες έχει συμπληρώσει κάρτες, ο Ρέις δεν είναι δηλωμένος. Οπότε στη συγκρότηση της ομάδας θα έχουμε εκεί κάποια ζητήματα, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Και φυσικά έχουμε και το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, που είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι, ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν, και γι' αυτό θα πρέπει να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άλλος. Thank you. On Sunday. Yes.